Ο Μέγα News δίδει απόψε όλες τις εξελίξεις. Αμετάβλητη κατάσταση στην νεκρή ζώνη στον Άγιο Δωμέτιο. Έντονη και σήμερα η παρουσία Τούρκων στρατιωτών. Αφαίρεση της κάμερας, η απενεργοποίηση της ζητάει η κυβέρνηση. Διαφορετικά προειδοποιεί ότι θα λάβει δραστικά μέτρα. Ηρεμία συστήνουν τα Ηνωμένα Έθνη. Βασική προϋπόθεση το Κυπριακό για προώθηση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Καταπέλτης ειδική έκθεση για την Τουρκία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μίλησε ο Ερντογάν λίγο πριν από το ταξίδι του στην Ελλάδα. Τα προβλήματα και οι διαφορές, είπε, μπορούν να λυθούν με διάλογο. Εξαπέλυσε και νέα επίθεση στον Νετανιάχου, τον αποκάλεσε χασάπι της Γάζας. Ακόμη 12 όμηροι της Χαμάς απελευθερώθηκαν το βράδυ της Τρίτης. Εντός 24 ωρών θα αφήσει ελεύθερους άλλους 20. Συζητήσεις και για νέα τετραήμερη παράταση της εκεχηρίας. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στον Σούνακ για την διπλωματική απρέπεια να ακυρώσει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτενή ρεπορτάζ σε διεθνή μέσα ενημέρωσης για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στα ύψη αντιπαράθεση κυβέρνησης Γενικού Ελεκτή για τα επιδόματα που λάβανε ο Πρόεδρος όταν ήταν σε απόσπαση στο Προεδρικό. Λόγος για fake news, σκοπιμότητες και παραποίηση της αλήθειας. Πειρά οδυσσέα στον Πρόεδρο και για τους συμβούλους του. Ανάσα για τους καταναλωτές εν ώψη Χριστουγέννων. Έρχονται μικρές μειώσεις σε καύσιμα και ηλεκτρισμό. Μηδενίζεται από την Παρασκευή ο ΦΠΑ σε κρέας και λαχανικά. Απόψε στις 8 και 10.